αλλά θα χρησιμοποιήσω το εμβληματικό του έργο «Ένα βήμα μπρος και δύο πίσω». Γιατί αυτό το πράγμα κάνετε, κύριε Υπουργέ. Μα αν αυτό που ήθελα να κάνουμε είναι μετακινήσεις, δεν θα έκανα όλα τα άλλα. Το σοβαρό θέμα της προβληματικής και επικίνδυνης λειτουργίας της μονάδας εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Δράμας, λόγω έλλειψης μόνιμων γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, ανέδειξε ο βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησής του προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Υπάρχει λοιπόν μία συνέντευξη του Προέδρου του Σωματείου των Εργαζομένων του νοσοκομείου Δράμας, βάσει της οποίας ανακοινήθηκε το θέμα, όπου η ΜΕΘ της Δράμας κινδυνεύει να μείνει με έναν μόνο γιατρό και ανεκλήθη εξ εφεδρείας, όπως λέμε εμείς οι παλιοί, συνταξιούχος γιατρός, ο οποίος ήδη διάγει το 80ο έτος της ηλικίας του, για να συντρέξει τον διευθυντή της ΜΕΘ Δράμας στη λειτουργία της μονάδας. Πράγμα το οποίο είναι εξόχως προβληματικό και θα έλεγα και αδιανόητο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, βλέπω στην προχθεσινή εφημερίδα των συνταχτών συνέντευξη του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου του κυρίου Παπάζουγλου, ο οποίος μιλάει για πρόθεση της κυβέρνησης να κάνει τα νοσοκομεία εφημεριατζίδικα και κάνω συνειρμούς με τα παλιατζίδικα. Και είναι ενδεικτικό το πώς οι γιατροί προσλαμβάνουν την στάση και την τακτική σας απέναντι στο δημόσιο σύστημα υγείας. Τέλος, για τα 7 αναπτυγμένα κρεβάτια της ΜΕΘ υπάρχουν 2 μόλις γιατροί, μιλάω για το νοσοκομείο της Δράμας, και 11 νοσηλευτές, αντί του ελάχιστα επιβαλλόμενου αριθμού των 7 γιατρών και 21 νοσηλευτών. Το γεγονός ότι στην αίθουσα βρίσκεται και ο άλλος βουλευτής της Δράμας, ο κύριος Κυριαζίδης, σημαίνει ότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την τοπική κοινωνία και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και βεβαίως τους πολίτες, και με την έννοια αυτή οφείλεται να δώσετε μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση. Τελευταία σημείωση. Παρήλθε το δίμηνο για το οποίο είχε δεσμευτεί ο κύριος Θεμιστοκλέος για την κήρυξη, για την αλλαγή μάλλον του καθεστώτος των άγωνων νοσοκομείων, στο οποίο φιλοδοξούμε να εντάξουμε και το νοσοκομείο της Δράμας. Και θα ήθελα παρεμπιπτόντος στην απάντησή σας να διαλάβετε και το θέμα του άγωνου νοσοκομείου. Στη ΜΕΘ υπηρετούν σήμερα 2 μόνιμοι γιατροί ΕΣΥ, διευθυντής ειδικότητας χειρουργικής και μελητής Β ειδικότητας καρδιολογίας. Για τη λειτουργία της ΜΕΘ με αποφάσεις διοικήσεως της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης μετακινείται εκ περιτροπής ιατρικό προσωπικό από άλλες ΜΕΘ. Ενδεικτικά επαρθμών πρωτοδικείου 3/24 απόφαση ΜΕΘ, την οποία μετακινήθηκε προσωπικό για ένταξη στο πρόγραμμα εφημεριών της ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2024, αντίστοιχα για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο με την υπαρθμών 14-137, 3/4-24 απόφαση, επλέον με την υπαρθμών 3081-21-24 εκρήθηκε συνεργασία ενός ιδιώτου γιατρού για την κάλυψη κενών ενεργού 24ωρης εφημερίας με το καθεστώς της έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών. Για όσο υφίσταται ανάγκη, η διοίκηση της Τετάρτης είπε, σε συνεργασία με τη διοίκηση του νοσοκομείου, θα συνεχίσει τις μετακινήσεις ιατρικού προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζει τη λειτουργία της ΜΕΘ. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουν προκυρηθεί 5 συνολικά θέσεις ΜΕΘ, οι οποίες στο σύνολό τους έχουν αποβεί άγονες. Μην τις πω, τις ξέρετε. Δεν θέλετε να σας πω τις προκηρύξεις, δεν υπάρχει θέμα αμφισβήτησης, είναι γνωστό. Στην τελευταία προκήρυξη του 2024 δεν υπήρξε κανένας υποψήφιος για τις θέσεις αυτές. Πιστεύουμε, και εδώ έχουμε τώρα στο ζουμί, ότι με την πολιτική που έχουμε ανακοινώσει και ψηφίζουμε σήμερα, ο παράδειγμα χάρη η Δράμα θα μπει στα άγωνα και θα πάρει τα επιπλέον κίνητρα, και με την απόφαση μας να επιτρέψουμε την παροχή ιδιωτικού έργου γιατρού του ΕΣΥ, άρα από τη μία θα τους δίνουμε περισσότερα χρήματα, από την άλλη θα τους δίνουμε περισσότερη ελευθερία, πιθανολογούμε και με μια σειρά λαθασμικά κίνητρα που πρόκειται να φέρουμε, όπως την επιστημονική τους εξέλιξη, θα κάνουμε τις θέσεις στα περιφερειακά νοσοκομεία περισσότερο ελκυστικές, ώστε μέχρι τέλος του χρόνου να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα σε αυτές τις προκηρύξεις. Εδώ θα μας πάρει να το δούμε. Κάθε φορά κάνουμε ένα βήμα, θα δούμε πόσο λειτουργεί ή όχι και τι πρέπει να διορθώσουμε.
Δηλαδή ουσιαστικά μας επιβεβαιώσατε ότι η πολιτική σας είναι οι μετακινήσεις γιατρών, που προσπαθείτε εκ των ενόντων να αντιμετωπίσετε τα θεσμικά προβλήματα που έχει το ΕΣΥ. Προβλήματα τα οποία είναι απότακα της πολιτικής που ακολουθείτε, διότι έχετε την άποψη ότι ο ιδιωτικός τομέας τα κάνει όλα καλύτερα και φθηνότερα. Εδώ όμως δεν πρόκειται για ποσοτικά μεγέθη. Πρόκειται για ένα πυλώνα της κοινωνικής συνοχής, πρόκειται για μια κατάκτηση της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας, της οποίας τα 50 χρόνια γιορτάσαμε μόλις προχθές, και πρόκειται για ένα σημείο αναφοράς της κοινωνίας. Αν κάτι μας έδειξε η πανδημία, κύριε Υπουργέ, είναι ότι ένα καλά χρηματοδοτημένο και επαρκώς στελεχωμένο δημόσιο σύστημα υγείας αποτελεί παράγοντα αντιμετώπισης των όποιων σοβαρών επιδημιών κυοφορούνται αυτή τη στιγμή και ενδεχομένως να ξεσπάσουν, και αποτελεί παράγοντα κοινωνικής συνοχής. Επομένως, αυτού του τύπου, γιατί πριν από λίγο καιρό πάλι το κουβεντιάσαμε με τους παθολόγους, επιστρατεύσατε στρατιωτικούς γιατρούς, καταλαβαίνετε ότι είναι και ατελέσφοροι και αδιέξοδοι. Και η αντιπαράθεση που έχουμε έχει σχέση με τον πυρήνα της πολιτικής που ασκείτε. Η Βουλή πρέπει να έχει μια λογική. Κάτι λέτε, κάτι λέω, ένας απαντά στον άλλον. Άμα έχετε αποφάσει από πριν να πείτε μια κασέτα και τη λέτε ασχέτως τι έχω πει εγώ, δεν έρθω εδώ, κάτι το και μόνο στον καθρέφτη. Ξαναλέω, με ρωτάτε την παιδολογία, τι θέλετε να κάνετε, και σας απαντώ. Κάνουμε νέα κύκλα για το άγωνα, να ψηφίσουμε νέο νόμο, δίνουμε ιδιωτικό έργο, θα πάμε να προκυρήσουμε όλες μας τις θέσεις. Όλα αυτά γιατί σας τα λέω, για να σας πω ότι δεν είμαι ικανοποιημένος να το μετακινήσεις. Γιατί αν ήμουν ικανοποιημένος να το μετακινήσεις, δεν θα έκανα τίποτα από όλα αυτά. Τι μου απαντάτε, μόλις παραδεχθήκατε, κύριε Υπουργέ, ότι η πολιτική σας είναι οι μετακινήσεις. Ελάχιστα και Παναγία. Οι μετακινήσεις γίνονται γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Όχι γιατί μας αρέσουν, γιατί μπροστά στην επιλογή να κάνουμε μετακίνηση ή να μην λειτουργήσει η ΜΕΘ, κάνουμε μετακίνηση. Έξω αν εσείς, αν πείτε ως βουλευτής δράμας, να μην κάνετε μετακίνηση και να κλείσει η ΜΕΘ. Πείτε το. Να τα ακούσουμε ψηφοφόρους σας. Πείτε το. Γιατί να γεννήσει ο υπουργός γιατρό με ένα κουμπί, προφανώς δεν γίνεται. Όλα αυτά θέλουν κάποιο χρόνο για να λειτουργήσουν. Επειδή και εσείς λοιπόν, αν ήσασταν στη θέση μου, και όχι μόνο για τη Δράμα, την εκλογική περιφέρεια, για όλη την Ελλάδα, αν η επιλογή σας ήταν να κάνω μετακίνηση ή να κλείσει η ΜΕΘ, θα κάνατε μετακίνηση. Και όλα τα που λέμε εδώ είναι εξυπνάδες. Παρακαλώ πολύ να κατεβάσουμε τους τόνους και να μιλήσουμε σαν λογικοί άνθρωποι. Άρα, όχι, η πολιτική μας δεν είναι μετακινήσεις. Τις μετακινήσεις τις κάνουμε χωρίς να μας αρέσουν καθόλου, γιατί δεν έχουμε βρει ακόμα γιατρούς με μόνιμες θέσεις. Προκηρύξαμε μόνιμες θέσεις πολλές φορές, όπως ξέρετε. Δεν υπήρξαν ενδιαφέρον για τη Δράμα, δυστυχώς. Αλλάζουμε τώρα το θεσμικό πλαίσιο ώστε να κάνουμε πιο ελκυστικές θέσεις σε περιοχές όπως η Δράμα, ώστε να μπορούμε να καλύψουμε τα κενά και να πάμε καλύτερα ενδεχομένως σε επόμενες προκηρύξεις. Αν πάμε καλά σε μόνιμες θέσεις, θα σταματήσουν οι μετακινήσεις. Αν δεν πάμε καλά σε μόνιμες θέσεις, θα συνεχιστούν οι μετακινήσεις, γιατί δεν μπορεί να κλείσει ποτέ η ΜΕΘ. Τόσο απλά.